Ελένη Παναγιωτοπούλου, θεματική αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, υγείας, παιδείας και πολιτισμού. Μάλιστα, κυρία Παναγιωτοπούλου, έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της ανόσου του Νείλου. Γιατί και μας τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η προειδοποίηση και οι οδηγίες, αν θέλετε, προς τους πολίτες της Πελοποννήσου. Κάναμε μία σύσκεψη σήμερα με δική μου πρωτοβουλία στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, με τους εκπροσώπους των νοσοκομείων, των διοικήσεων των νοσοκομείων και του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού και τον Ιατρικό Σύλλογο Αργολίδας και τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και επιστημονικούς φορείς που έχουν σχέση με την υλοποίηση του έργου. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι η νόσηση με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που όπως ξέρουμε είχε κάποιο κρούσμα την προηγούμενη εβδομάδα, είναι μια κατάσταση εν εξελίξη, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και που με βάση την επιδημιολογία, όπως λέμε εμείς οι γιατροί, του ιού και της νόσου, αναμένεται να έχει και άλλα κρούσματα. Μερικά από αυτά ανακοινώθηκαν ήδη σήμερα, είμαστε συνολικά τώρα στα 9 κρούσματα. Αυτό ήταν κάτι που το περιμέναμε. Και είναι πιθανό και τις επόμενες μέρες και άλλα κρούσματα να ανακοινωθούν, διότι όπως ξέρετε έχει μια περίοδο επώασης, δηλαδή μια κρυφή περίοδο ο ιός, μετά από την οποία εκδηλώνεται στους ανθρώπους. Αυτός δεν είναι λόγος πανικού, απλώς εμείς θέλουμε να ενημερώνουμε το κοινό και να γνωρίζει και ο πολίτης αυτά που πρέπει να κάνει προκειμένου να προστατευτεί από αυτή την κατάσταση. Ποια είναι αυτά που πρέπει να κάνει, κυρία Παναγιωτοπούλου, προκειμένου και ποια, αν θέλετε, είναι τα συμπτώματα για να θορυβηθεί κάποιος και να προσφύγει στο γιατρό? Αυτό που εμείς στοχεύουμε είναι να μην έχει κάποιο συμπτώματα. Δηλαδή θέλουμε να πάρει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας που τον αφορούν, προκειμένου να μην τον τσιμπάνει κουνούπια. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό σημαίνει να βάζει τα έντομο αποθητικά επάνω του, να μην κυκλοφορεί επικίνδυνες ώρες σε επικίνδυνα μέρη, να φοράει πιο μακριά ρούχα και να προστατεύει τον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού του. Δηλαδή, να μην υπάρχουν βαρέλια που έχουν γεμάτα με νερό, τα οποία είναι ανοιχτά στο καμπάκι τους. Να μην υπάρχουν πισίνες, τις οποίες δεν τις φροντίζουν. Να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, λίμνες από νερά. Να αδειάζουμε τα σάκια από τις γλάστρες που τις ποτίζουμε. Τέτοια απλά πράγματα. Και βεβαίως, αν υπάρχουν λίμματα ή τέτοια πράγματα, να τα έχουμε πάντα ψεκασμένα και κατάλληλα. Αυτές οι απλές οδηγίες μπορούν να μειώσουν πάρα πολύ τα τσιμπήματα από τα κουνούπια. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί και στην προηγούμενη εβδομάδα που ανακοινώσαμε, το κοινό κουνούπι είναι αυτό που είναι ο φορέας αυτού του ιού και το οποίο παίρνει τον ιό από μολυσμένα πτηνά και τον μεταδίδει στον άνθρωπο. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, να μην υπάρξει κάποια τέτοια παραξήγηση, έτσι μόνο με τον τρόπο που σας είπα γίνεται. Και γι' αυτό ο στόχος και της περιφέρειας είναι να μειώσει τον πληθυσμό των κουνουπιών και την έκθεση των ανθρώπων σε αυτά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε αυτό το θέμα και αμέσως η περιφέρεια κινητοποιήθηκε έτσι. Και επίσης πήγαμε και ένα βήμα παραπέρα μετά και τη σύσκεψη που κάναμε το ΚΕΛΠΝΟ την προηγούμενη εβδομάδα με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, όπου ζητήσαμε από τους Δήμους, τους καλέσαμε να δεχτούν να συνδράμουμε τα δικά τους αυτοτελή προγράμματα που έκαναν οι Δήμοι Άργους και Ναυπλίου, γιατί για αυτή την περιοχή μιλάμε. Να μπορέσουμε λοιπόν να τους συνδράμουμε με τη δική μας τεχνογνωσία, που όπως γνωρίζετε είναι πολύ πιο εξελιγμένη. Η Πελοπόννησος ΑΕ εκτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κονοποκτονίας σε όλη την υπόλοιπη Πελοπόννησο, όπου εκεί γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και για την καταπολέμηση των κουνουπιών και για τον έλεγχο της ύπαρξης των ιών. Για να πω δύο πράγματα έτσι να καταλάβει λίγο ο κόσμος, δεν είναι μόνο οι πολλοί ψεκασμοί και οι εντατικοί ψεκασμοί με τον κατάλληλο τρόπο και στα κατάλληλα σημεία που πρέπει να γίνονται, αλλά είναι επίσης και ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των φορέων του ιού. Δηλαδή, τα κουνούπια γίνονται, μπαίνουν παγίδες, ελέγχονται τα κουνούπια, τα πτηνά για το πόσο είναι μολυσμένα και το πόσο μπορεί να μεταδώσουν τον ιό. Και όλο αυτό το πράγμα παρακολουθείται μέσω ειδικών εργαστηρίων, σε συνεργασία και με το Παστέρ και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με ειδικούς επιστήμονες που μπορούν από εκεί να βγάλουν συμπέρασμα για το πόσο ο ιός έχει εξαπλωθεί και τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Τα κρούσματα αυτά τα 9 είναι στα νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου, είναι... Έχουν πάει τα περισσότερα σπίτι τους, είναι και μερικά που νοσηλεύονται, αλλά είναι γενικά σε καλή κατάσταση, εκτός από ένα περιστατικό μιας υπέργυρης κυρίας, η οποία κατέληξε. Κοιτάξτε, έχουμε πει από την αρχή ότι όταν ο οργανισμός είναι εξασθενημένος, τότε είναι που είναι και ευάλωτος στο συγκεκριμένο ιό. Διότι το 80% των περιπτώσεων μόλυνσης με τον ιό περνούν ασυμπτωματικά. Δηλαδή, μπορεί να το έχετε περάσει κι εσείς και εγώ και να μην το ξέρουμε, να μην του δώσουμε καθόλου σημασία. Ένα άλλο ποσοστό είναι επίσης μεγάλο, είναι που κάνει μερικά συμπτώματα σαν τη γρήπη.
Και ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι αυτό που εκδηλώνει τα επικίνδυνα συμπτώματα που έχουν σχέση με το νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μενιγκίτιδα, παραλύσεις, προσωρινές παραλύσεις κτλ.